Το θέμα του ασφαλιστικού. Το θέμα του ασφαλιστικού. Δυστυχώς κάθε μέρα έχουμε αντιφατικές ανακοινώσεις. Έχουμε αντικρουόμενα, συγκρουόμενα πράγματα. Θα σας πρότεινα το εξής. Να γίνει με έτοιμά σας συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, να εκθέσετε εκεί το πλαίσιο το δικό σας. Μην καλύπτεστε πίσω από την Επιτροπή των Σοφών. Την επιτροπή κάποιων ανθρώπων που σας προσέφεραν κάποιες γνώμες, κάποιες υπηρεσίες, αλλά δεν έχουν την πολιτική ευθύνη για το Υπουργείο και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Και για ένα άλλο λόγο, κύριε Υπουργέ. Δυστυχώς ξέρετε ότι τις προηγούμενες μέρες είναι μια απειλή. Με μια σφαίρα και ένα φάκελο που στάλθηκε στην πρόεδρο της Επιτροπής. Περιμένω το Υπουργείο να πει ότι η όποια γνώμη της Επιτροπής είναι άλλο θέμα ή οι γνώμες των μελών της. Η πολιτική ευθύνη στο Υπουργείο να την αναλάβετε. Ηθικός αυτούργος για οτιδήποτε πάθει πρόεδρος και τα μέλη θα είστε εσείς ως Υπουργείο. Και βέβαια ο κύριος Τόσκας που έφυγε πριν πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα για την προστασία και των μελών και των οικογενειών τους. Δεν είναι παιχνίδι. Καλέστε λοιπόν την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να συζητήσουμε εκεί για το ασφαλιστικό. Γιατί δεν είναι συζήτηση ενός λεπτού ακόμα και στο πλαίσιο μιας επίκαιρης επερώτησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Υφυπουργέ, απαντάτε στην τοποθέτηση του κυρίου Κεγκέρογλου. Περίπου 2,5 λεπτά να κλείσει ο χρόνος παραπάνω, κύριος Κεγκέρογλου. Ναι, θα σας δώσω και εσάς. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω... Με ανησυχείτε. Είμαι πολύ φιδωλός και δεν είμαι φλιαρός στα όσα απαντήσω. Εντάξει. Δεν περίμενα όμως ο κύριος Κεγκέρογλου να προσφέρει στήριξη σε αυτούς που απειλούν με την μεταθέτοντας μια ευθύνη στην κυβέρνηση, γιατί κάποιοι έκαναν αυτή την πράξη που θα έπρεπε να έχει αποδοκιμάσει, αντί να λέει ότι εμείς θα είμαστε ηθικοί αυτούργοι για εκείνους που από σκοτεινές διαδρομές και δεν ξέρω από ποια κανάλια έρχονται να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους πολιτικές εκφοβισμού και τρομοκρατίας στη δημοκρατία μας, θα έλεγε, αν αφορούσε άλλους, αλλά εδώ βρίσκει την ηθική ευθύνη στη δική μας την κυβέρνηση για αυτούς που απειλούν. Τέτοια στήριξη δεν θα την περίμεναν προφανώς ούτε εκείνοι που απειλούν με τέτοιο τρόπο αποδοκιμαστέο τα πολιτικά πρόσωπα. Τι είπατε? Έχετε πρόβλημα, κύριε Κεγκέρογλου. Σοβαρό πρόβλημα έχετε και έχετε και την έβγαλη από τη φαίνεται της ασυδοσίας την οποία απολαμβάνετε. Κύριε Κεγκέρογλου, είπατε ακριβώς αυτό. Ότι η ηθική αυτουργή είναι στην κυβέρνηση. Είναι ο υπουργός, γιατί εστάλει η σφαίρα, γιατί καλά, κάθε φορά την πατάτε όταν λέτε κάτι και σας βγαίνει ανάποδα. Γι' αυτό σας είπα για την προηγούμενη φορά να προσέχετε όταν μιλάτε σε μένα. Την πατάτε, την πατάτε. Κύριε Κεγκέρογλου, μαζευτείτε λιγάκι, κύριε Κεγκέρογλου. Κάποτε θα το μάθετε το μάθημά σας. Θα σας παρακαλέσω να μην διακόπτετε. Είπατε ακριβώς αυτό. Παρακαλώ. Ότι αυτουργός, ηθικός αυτουργός είναι ο υπουργός, γιατί. Ακούσατε τι είπα? Εσείς, τι να σας πω, κύριε Κεγκέρογλου. Κάποια στιγμή δεν έχει νόημα να μιλάει κανείς μαζί σας, αλλά οφείλω, επειδή ρωτάτε στα πλαίσια του ελέγχου, υποχρεώνομαι να σας απαντώ. Τι θέλετε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, και τι έχετε εσείς? Παρακαλώ. Και απαντώ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε. Απαντώ. Κύριε Πολιτικά, δεν μου το έθεσε. Πολιτικά απαντά. Παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, δεν θα μου πείτε εσείς πώς θα απαντώ. Αυτό που είπε, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Παρακαλώ, αφήστε κύριε Κωνσταντινόπουλε, τώρα, παρακαλώ. Καυγά. Τι θέλετε ακριβώς, κάθε φορά κύριε που θα εμφανίσουμε αυτή τη δουλειά, θα κάνετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν το κατάλαβα. Παρακαλώ. Αφήστε τα αυτά. Κύριε Κωνσταντινόπουλε. Δεν θα θυμωθώ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, παρακαλώ. Δεν μπορεί να κάνουμε αυτό έτσι το διάλογο. Επεμβαίνετε εσείς χωρίς ερώτηση. Τι είναι αυτά που κάνατε? Παρακαλώ. Η δημοκρατία σας αυτή την αντίληψη έχει? Παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Όφιλα λοιπόν να το επισημάνω αυτό. Είναι ένα τόπιμα. Καλό ήταν ο κύριος Κεγκέρογλου να το αποσύρει, διότι άλλο θα ήθελε να πει και είπε αυτό που ακούσαμε. Ας το πει έτσι.